Κατεβασμένα ρολά, κλειστές πόρτες, δρόμοι φαντάσματα. Μετά από 50 χρόνια λειτουργίας έκλεισαν 47 καταστήματα στην Ελλάδα και 3 στην Κύπρο της ιστορικής αλυσίδας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Μόνο απόγνωση στα πρόσωπα των πρώην εργαζομένων της ηλεκτρονικής. 450 οικογένειες μετά από χρόνια δουλειάς έμειναν κυριολεκτικά στο δρόμο. Εργάζομαι στην ηλεκτρονική 17 χρόνια. Είμαι διευθυντής υποκαταστήματος ηλεκτρονικής. Το ίδιο εργάζεται και η γυναίκα μου για 22 χρόνια. Αυτά. Έχουμε ένα παιδάκι μικρό, έχουμε στεγαστικό δάνειο και το μέλλον μας είναι αβέβαιο. Ο Ερωτόκριτος Αλεξάνδρου, απογοητευμένος, περιμένει πότε θα πάρει την καταγγελία πώλησής του για να μπορέσει να διεκδικήσει το επίδομα του ΑΕΔ. Και εκείνος αλλά και η σύζυγός του, άνεργοι πια, αγωνιούν για το μέλλον τους. Εντελώς ξαφνικά, την Τετάρτη το βράδυ, μας ειδοποίησαν τηλεφωνικώς ότι εγκρίθηκε αίτηση πτώχευσης. Γνωρίζω ποια είναι η διαδικασία και θέλω να διεκδικήσω τα νόμιμα. Όπως καταλαβαίνετε, το να μπαίνει στο κατόπι της ανεργίας είναι λίγο δύσκολο. Έτσι, ο καθένας θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο για την οικογένειά του και ελπίζω να τα καταφέρουμε από εδώ και πέρα. Και ο Ευάγγελος Γεωργιάδης δεν μπορεί να πιστέψει πώς η ζωή του ανατράπηκε μέσα σε μία ημέρα. Και αναρωτιέται γιατί όλα έγιναν χωρίς καμία προειδοποίηση. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση και έγινε εντελώς ξαφνικά. Δεν μας είπε κανείς ότι θα προχωρήσουμε σε πτώχευση. Περαστικοί πλέον περνούν έξω από τα καταστήματα της ηλεκτρονικής και με κλεφτές ματιές προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Παρά τους τίτλους τέλους, τα εμπορεύματα εξακολουθούν να παραμένουν εντός των μαγαζιών. Εργασιακή ανάσα, ωστόσο, φαίνεται πως φέρνει σε 150 ενέργους της ηλεκτρονικής η απόφαση μιας ελληνικής εταιρείας παροχής τηλεφωνικών πωλήσεων της Mediatel. Αποφασίσαμε, σαν μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες του χώρου εξυπηρέτησης πελατών, να δώσουμε την ευκαιρία σε 150 ανέργους της ηλεκτρονικής Αθηνών, που είναι από ό,τι έχουμε μάθει γύρω στους 450 κάπου εκεί, να δώσουμε την ευκαιρία να απασχοληθούν και να συνεχίσουν να έχουν εργασία και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους, στον χώρο των πωλήσεων, γιατί είναι ένα μεγάλο αντικείμενο που έχουμε και εμείς μεγάλες ομάδες.